Και να επανέλθουμε στον κύριο Σεβαστάκη που τον είχαμε διακόψει όχι εμείς, ναι, το μικρόφωνο και το πρόβλημα τεχνικό. Και μας έλεγε κάτι πολύ ενδιαφέρον που είχε να κάνει με την οργή και πώς αυτή προσδιορίζεται και διαφυλάται. Ότι η οργή μπορεί να έχει διαφορετικό πρόσημο, όχι απλώς ιδεολογικό, αλλά και η ουσία της είναι διαφορετική. Δηλαδή μπορεί να είναι μια οργή η οποία είναι απορριπτική απλώς και μπορεί να είναι μια οργή η οποία αναζητεί ή συνοδεύεται από στοιχεία αναζήτηση μιας πολιτικής ελπίδας, μιας καινούργιας πολιτικής αντιπροσώπευσης. Mm-hmm. Και νομίζω ότι υπήρχαν και τα δύο. Δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου αυτό που εμφανίζεται και ως απορριπτική ψήφος. Για την ψήφο ή λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ήταν και το γενικά. Γενικά λέω, ναι, γιατί και μια πιο απαιτητική οργή δηλαδή. Ναι, μπράβο. Υπάρχει μια συζήτηση κατά κάποιο τρόπο περιφρονητική, ότι εντάξει, υπήρξε μία ψήφος λίγο επιπόλαιη και λίγο του θυμικού. Mm-hmm. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Ναι, ναι. Στα ζητήματα, ας πούμε, κυβερνησιμότητας. Εγώ νομίζω, γιατί βέβαια είναι αναγκαστικό ότι μετατίθεται κάπως η ατζέντα αμέσως μετά στο ζήτημα του σχηματισμού διακυβέρνησης, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο το ίδιο το μήνυμα. Το περίφημο μήνυμα των εκλογών, δηλαδή τα περιεχόμενα. Επειδή μιλάτε για οργή και πώς ερμηνεύεται, θα ήθελα να σχολιάσουμε την θριαμβευτική είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, αλλά και τη θριαμβευτική εμφάνιση, μάλλον τον τρόπο εμφάνισης του αρχηγού της στα μίντια. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο αυτό το βίντεο για το περιβόητο ηγέθητη. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Θα το υποστούμε δεύτερη φορά. Έχουμε ζητήσει να σηκωθούμε όλοι έξω, να σηκωθούμε όλοι μόλις μπήκατε μέσα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σεβασμό. Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε. Λοιπόν, αυτό ήταν από τον Α, έτσι να το πούμε από τον σταθμό. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει και ο λόγος βέβαια, αν είδατε και το μήνυμα του κυρίου Μιχαλολιάκου, το οποίο πραγματικά εδώ δεν έχουμε μάσκες. Ο πατριώτης, ο αγνός Έλληνας εθνικιστής. Εδώ έχουμε μια διάθεση η οποία διαπνέεται από ένα κήρυγμα μίσους και αντεπίθεσης και απόρριψης. Και εδώ πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Είναι ένα νέο δεδομένο, εν μέρη εξηγήσιμο, όχι στο βαθμό που έφτασε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερο το ποσοστό από ό,τι περιμέναμε. Αλλά είναι ένα νέο δεδομένο, πολύ ανησυχητικό, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με ηθικολογίες, δεν αντιμετωπίζεται απλώς με γενικές αρχές. Σημαίνει ότι η κρίση, η κοινωνική κρίση, η οικονομική κρίση συνοδεύεται και από πολιτισμικά φαινόμενα και από φαινόμενα ιδεολογικής αποσύνθεσης ενός τμήματος. Ξέρετε τι, δεν αντιμετωπίστηκε και σωστά και πιο πριν, ναι, έτσι, αυτό. Προεκλογικά. Αυτό. Νομίζω ότι πάντως η εικόνα και η σημειολογία η όλη παραπέμπει ευκρινώς, γιατί μερικές φορές γίνονται και συγκρίσεις, ας πούμε, με τα φαινόμενα της Μαρίν Λεπέν. Είναι τελείως διαφορετικά. Mm. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο πραγματικά ακροδεξιού εξτρεμισμού και όχι απλώς μιας ακροδεξιάς. Ήτανε λάθος που, για παράδειγμα, δεν προβλήθηκαν τα μηνύματα της Χρυσής Αυγής όπως απαιτούσε η Χρυσή Αυγή προεκλογικά και τώρα στην ουσία υπάρχει προβολή? Γιατί είναι και ένα ζήτημα, επειδή είναι ένα κόμμα πια της Βουλής, ότι θα έχει ανάλογη μεταχείριση με τα ποσοστά που έλαβε στη Βουλή και στον τηλεοπτικό χρόνο και από την τηλεόραση και από τη χρηματοδότηση. Είναι ένα ζήτημα, για παράδειγμα, που πρέπει να, σε αυτό το φαινόμενο πρέπει να απαντήσουν και οι ενός συντακτών. Τι θα γίνει με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, όπως έχουν όλα τα κόμματα, θα είναι υποχρεωμένοι να σηκώνονται όρθιοι όταν μπαίνει ο μεγάλος αρχηγός και να χαιρετούν, ή θα κινδυνεύουν να κάνουν τα αυτοκίνητά τους εάν κάνουν κάποια κριτική που δεν θα αρέσει στη Χρυσή Αυγή? Είναι πραγματικά ένα δύσκολο ζήτημα αυτό. Νομίζω πάντως ότι η απομυθοποίηση θα έρθει γρήγορα, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό ήξερε, τουλάχιστον σε μια μεγάλη, ήξερε ακριβώς τι ψήφιζε, αλλά είχε πάρει τη μορφή του δαίμονα, κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος θα έρθει και θα ξελασπώσει τον τόπο. Δεν ήταν τυχαία το σύνθημα. Δηλαδή,
μια σειρά από εικόνες στην προεκλογική περίοδο, και θέλω να το πω αυτό, εικόνες και τηλεοπτικές αλλά και ατμόσφαιρες γύρω από το θέμα με τις οροθετικές, γύρω από άλλα ζητήματα τα οποία παίξανε όχι μόνο άμεσα προεκλογικά αλλά για ένα μεγάλο διάστημα, λειτουργήσαν, ενίσχυσαν αυτό το φαντασιακό που λέει να ξελασπώσει ο τόπος, που σημαίνει να ρίξουμε μια φάπα, ας πούμε, σε διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού, γιατί έτσι το εννοεί. Και καμιά φορά ο κακός ο δαίμονας έχει αυτό στη δική του γοήτεια. Για ακριβώς. Όλους, και αν δούμε, θα θέλω να συμπληρώσω κάτι, μια πρώτη, ας πούμε, ένδειξη που μπορούμε να έχουμε, αλλά υπάρχει και το παράδειγμα από άλλες χώρες της Ευρώπης, ότι η νεανική ψήφος, η φέτα 18 με 25, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί και εδώ και στη δική μας περίπτωση, ότι είναι αυτή με τα λιγότερη, με την λιγότερη πολιτική σχέση, με τον αντιφασισμό, με το ήταν, με μια ιστορία, ήταν αυτή η οποία έδωσε τη μεγαλύτερη δύναμη σε τέτοιου τύπου δυνάμεις. Την εκπαίδευση ενδεχομένως. Δεν ξέρω, κύριε Παπλίκα, θέλει να κάνει σχόλιο ή να το κρατήσουμε. Καταρχήν, καλυπτόμενος από το γενικό πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Σεβαστάκης. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο θέλω να θέσω είναι ότι η δημοκρατία προφανώς στη λειτουργία της αντιμετωπίζει δυσκολίες. Και εδώ οφείλουμε στο σύνολό μας, και νομίζω και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί φορείς, να μην επιτείνουμε, να μην κάνουμε μεγαλύτερη ή οξύτερη αυτή την εικόνα που παρουσίασε ο κ. Σεβαστάκης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι δημιουργείται, υπάρχει ένα κόμμα που είναι σε αντίθεση με το πολιτικό σύστημα, σε αντίθεση με αυτούς που το υπηρετούν και είναι οι μόνοι που θα μας ξελασπώσουν. Πιθανά αν πάμε σε μια τέτοια απαγόρευση, αποκλεισμό κλπ. Κλπ. Αυτή η τάση λειτουργεί να ενισχυθεί. Πέρα από το ότι θα βλέπουμε. Αυτό έγινε και νωρίτερα, νομίζω, πριν δηλαδή, γι' αυτό και έχουμε αυτά που έχουμε. Οπότε μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική στάση. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο το ερώτημα. Τον κύριο Παυλίδη. Και το ερώτημα, κύριε Παυλίδη, πλέον είναι, νομίζω, έτσι ξεκάθαρο. Ακούσατε και τον κύριο Σεβαστάκη που λέει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει απαιτητική οργή που έχει μια απέτηση πλέον και ζητά να γίνουν βήματα προς μια κατεύθυνση την οποία επέλεξε και έδειξε με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Από αυτή τη Βουλή θα βγει κυβέρνηση. Τι θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Εδώ να δεχτώ την ανάλυση που κάνει ο κύριος Μανιτάκης και μάλλον δεν φαίνεται να προκύπτει. Παρότι θα είχα να πω κάποια πράγματα για την προσέγγιση που ο κύριος Μανιτάκης έκανε, ωστόσο θα το αφήσω για να κερδίσουμε και χρόνο. Ναι. Κυρίως γιατί είναι προσβλητικά για το νέο πληθυσμό που μπαίνει στην πολιτική και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια απαξία. Είναι μικρός, έχει μικρό. Αυτό γιατί με ενοχλεί. Αν η δική μας ηλικία τελειώνει, πρέπει να διαπιστωθεί ποιο θα είναι το νέο πολιτικό προσωπικό και όχι να απαξιώνεται. Εν πάση περιπτώσει. Κάτι το λέτε και εμείς νέοι. Και δεν οφείλει να είναι και συνταγματολόγος ένας νέος πολιτικός. Όσον αφορά τώρα. Οφείλει όμως να γνωρίζει τα συνταγματικά ή να τα ρωτά. Προφανώς. Υπάρχει κι άλλο πράγμα. Αν περίμενε ο Μακρυγιάννης να μάθει σύνταγμα για να ζητήσει το σύνταγμα και πώς θα διαρθρωθεί και δεν κατέβαιναν οι Έλληνες τότε για να ζητήσουν σύνταγμα, πιθανά να ήμασταν ακόμα. Σωστό και αυτό. Ωραία. Έτσι. Τι θα κάνει για να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, καταρχήν θα καταθέσει τις προτάσεις, το πλαίσιο προτάσεων και τη λογική αυτού του πλαισίου προτάσεων προς τα κόμματα της αριστεράς, θεωρώντας ότι με αυτά μπορεί. Να το ρωτήσω πιο ξεκάθαρα. Και συγγνώμη, δεν τα κουκιά, βρε Βασίλη. Θα το επιδιώξει ουσιαστικά ή θα το επιδιώξει ουσιαστικά? Θα το κάνω για να φανεί ότι το κάνω και... Όχι. Βλέποντας ότι πάμε σε νέες εκλογές. Θα το προσπαθήσει δηλαδή. Εμείς θέλουμε αυτή η δυναμική που αποτυπώθηκε σε αυτές τις εκλογές να ενισχυθεί, να πάει παραπέρα. Αν σε αυτές τις εκλογές, για διάφορους λόγους, δεν νομίζω να τις αναλύσω, αν χρειαστεί τους λέω. Για διάφορους λόγους δεν εκφράστηκε με μεγαλύτερη ένταση αυτό το φαινόμενο, σε μεγαλύτερα ποσοστά. Θέλουμε στις επόμενες εκλογές να εκφραστεί. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ακόμη και αυτή η συζήτηση που θα αναδείχνει την δυνατότητα που δεν είχε αναδείχθει στο προηγούμενο διάστημα, όχι με δική μας ευθύνη, και από τις άλλες δυνάμεις αριστεράς. Εγώ νομίζω έχετε και τη δική σας ευθύνη. Να την εντοπίσετε για να ακούσω. Έχουμε τον χρόνο σας στη διάθεσή μας να πάμε σε ένα. Είστε μαζί σας, βλέπετε τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής. Α, ναι, γιατί παίρνουμε και μηνύματα, απαντάμε και στις ερωτήσεις σας. Μαζί μας ο κύριος Σεβαστάκης, αναπληρωτής καθηγητής Μόντος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο κύριος Νίκος Παυλίδης, μέλος της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μείναμε με το ερώτημα εάν αργά ξύπνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και έθεσε ως θέμα ατζέντας και ως επιταγή το ζήτημα της αριστερής πρότασης διακυβέρνησης. Δηλαδή περίπου μετρώ 8-9 μέρες πριν από τις εκλογές. Καταρχήν αυτό μπορώ να το προσδιορίσω ότι με μια σαφήνεια μπήκε
τουλάχιστον από το λόγο του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην συγκέντρωση στην Κοζάνη. Επειδή συμβαίνει να παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία, όντας και οργανωτικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί μπήκε με μία σαφήνεια και αρχίσαμε να εισπράττουμε με επιθετικότητα την απέτηση της κοινωνίας. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα κινείται γύρω στο 3 με 6% με παρελθούσες εκλογικές, σε παρελθούσες εκλογικές μάχες να ταλαιπωρείται, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, οφείλει ακόμη και αυτό που διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη να το κάνει, να προτείνει δηλαδή κυβερνητική λύση, κυβερνητική διέξοδο, να διεκδικήσει την κυβέρνηση, το κάνει με μία προσοχή, μην φανεί αλαζονικό, μην δημιουργήσει την αίσθηση αυτή που κάποιες στιγμές... Σας είπα μικρομέγαλου, σας είπα... Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εμείς δεν θέλουμε ούτε τον κόσμο που θα έρχεται και θα τοποθετείται υπέρ ημών, με τον τρόπο που τοποθετείται υπέρ της Χρύσης Αυγής. Έτσι, δηλαδή αυτοί που τους μαλώνουν κλπ. Είναι πεπισμένοι. Γιατί η επόμενη μέρα, πέρα από το πλαίσιο, το πρόγραμμα που θα πάει να υλοποιήσει μια τέτοια κυβέρνηση, χρειάζεται και τη στήριξη της κοινωνίας. Αν δεν την έχει αυτή, αυτά που θα συμβούν ή θα αποτραπούν από το σύστημα, έχει τη δυνατότητα το σύστημα. Άραστε. Και όταν ο κύριος Τσίπρας μιλάει για το κάλεσμα του λαού στο Σύνταγμα, κυρίως εννοεί την υπεράσπιση από τον λαό αυτόν που είχε και έχασε και των αποφάσεων που μπορούν να πάρθουν για να επανέλθουν τα πράγματα εκεί που ήταν. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Σεβαστάκη, για αν τελικά όντως άλλαξε το πολιτικό σκηνικό ή τελικά αν αυτές οι εκλογές ήταν απλά μεταβατικές εκλογές ξεφουσκώματος της οργής και εάν γίνουν νέες εκλογές ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια επιστροφή. Ή αν είναι μεταβατικές εκλογές για κάτι άλλο. Ναι, σωστό. Αυτά είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτά από στους πολιτικούς χειρισμούς. Κάνω τις ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Ακριβώς. μακριά από εμάς οι προφητείες συνήθως δεν επαληθεύονται. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική αλλαγή που αλλάζει, αν θέλετε, και τις σχέσεις παραδείγματος χάρη της αριστεράς ή ενός τμήματος της αριστεράς με τον κόσμο που αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, και νομίζω ότι πάμε για μια νέα μορφή του πολιτικού συστήματος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επανέλθει τουλάχιστον στην ηγεμονική μορφή των κομμάτων του 40% το προηγούμενο μοντέλο πολιτικού συστήματος και πολιτικής διακυβέρνησης. Και κυρίως μην ξεχνάμε το εξής, το περιεχόμενο ή την κατεύθυνση σε πολύ μεγάλο βαθμό που αναδεικνύει αυτή η εκλογική μάχη. Αναδεικνύει ότι το κοινωνικό ζήτημα, το ζήτημα των ανισοτήτων, το ζήτημα της εργασίας, το ζήτημα της ανεργίας, όλο αυτό δεν πρέπει κανένας να το υποτιμάει, ότι δεν έχει φύγει από τον ορίζοντα, ότι δεν ψηφίζει κάποιος με ιδεολογήματα, αλλά ψηφίζει και με βάση αυτό που λέμε τις ανάγκες, την υλική ζωή, τη δυνατότητά του να ζήσει αξιοπρεπώς. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα και οποιοδήποτε μορφή του πολιτικού ανταγωνισμού να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, πέρα από το ζήτημα απλώς του να υπάρχει μια κυβέρνηση με την τεχνική έννοια του όρου. Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Να πω, να συμπληρώσω κάτι από αυτού. Αν είχαμε μόνο ένα πρόβλημα στην πολιτική εκπροσώπηση, σαν αυτό που είχαμε π.χ. το 89, πιθανόν να είχαμε τέτοιο ενδεχόμενο με ένταση επιστροφής. Εδώ έχουμε και σύψη του πολιτικού συστήματος, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έβαλε ο κύριος Σεβαστάκης, δηλαδή μισθοί, μεροκάματα κλπ. Που βγαίνουν μια δυναμική. Και πλέον δεν είναι μόνο το ότι αυτά εκφράστηκαν σε επίπεδο εκλογικής μάχης. Έχουμε τις πλατείες, έχουμε τις επιτροπές ανέργων, έχουμε τις επιτροπές ενάντια στα χαράτσια, δομές που έχουν οδηγήσει σε συλλογικές αντιπαραθέσεις, με συλλογικό τρόπο αντιπαραθέσεις με αυτές τις πολιτικές. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εύκολο αυτά να γυρίσουν πίσω. Θα κάνω μια τελευταία υπόθεση έτσι, για να ζητήσω μια πολύ απάντηση, σύντομη, αν μπορεί απάντηση, να μας δώσει ο κ. Παυλίδης. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, κ. Παυλίδη, και το ΠΑΣΟΚ και λένε, εντάξει, φτάνει να μας πείτε μόνο ότι θα μείνουμε στο ευρώ, γιατί εγώ αυτά άκουσα να λένε επί της ουσίας. Τραβάτε μπροστά και προσπαθήστε να διαπραγματευτείτε και να πετύχετε αυτά που θα κάνετε. Θα το κάνετε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σεβαστάκη.